Επιστροφή εδώ στο Χωρίς Μακιγιάζ και σας υποσχεθήκαμε ότι έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους, ο οποίος ευθύς αμέσως θα παρουσιάσει η κυρία Βουλιακιά Χαγιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουδαλάκη, που μου δίνετε το λόγο να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος κάθεται στα δεξιά του κύριου Χουδαλάκη. Είναι υφυπουργός παιδείας και υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χαγιά, κύριε Χουδαλάκη. Να είστε κυρίες καλά. Να είστε καλά. Θα τις παρουσιάσουμε αμέσως. Εδώ η κυρία Δώρα Βιέρη, τομεάρχης αναπληρώτρια στο ΣΥΡΙΖΑ του τομέα υγείας και φυσικά βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφια. Σωστά. Και αριστερά της κυρίας Αβιέρη, που κάθεται αριστερά μου, είναι η κυρία Λιάνα Κανέλη. Και βουλευτής... φαίνεται δεξιά στην οθόνη. Ναι, ακριβώς. Αυτό παραδοσιακά. Βουλευτής του ΚΚΕ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών τα τελευταία 23 χρόνια. Δεν το έχω ξεχάσει, το άκουσα τώρα και εκ νέα υποψήφια. Και φαντάζομαι καθηγήτρια. Του Χουδαλάκη. Όχι. Τη δημοσιογραφία για πολλούς. Δεν είναι ντροπή να πω ότι την έχω στην καρδιά μου και τη χρωστάω ότι δεν σηκώθηκα να φύγω από τη δημοσιογραφία γιατί μου είπε, αφού τσακωθήκαμε χειρότερα από ότι τσακωθήκαμε τη μάνα μου, ότι εσένα θα σε θυμάμαι. Με κάποια κοσμητικά επίθετα. Τώρα, επειδή ακριβώς με βοήθησε και η Δώρα και ο συνάδελφος κάνοντας μια πάσα, να ρωτήσουμε τη Λιάνα Κανέλη. Και είναι γλυκό πράγμα να σου αναγνωρίζουν. Ο Μεγαλέξανδρος, θυμάσαι τι έλεγε. Στους δασκάλους μου το ζήν, στους γονείς μου το ζήν, στους δασκάλους μου το ευζήν. Λοιπόν, όταν έχεις διδάξει έστω και μισή ώρα έναν άνθρωπο και αυτό του έχει βγει σε καλό, είναι μεγαλύτερο. Γαλώνει, δεν μπορεί να σου δώσει η ζωή. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Εδώ το πετυχαίνει με τα παιδιά σου, φαντάσου. Ειδικά αν είσαι δάσκαλο που κρατήσει και του νόμου. Έτσι, που διδάσκει και κρατήσει και του νόμου. Και σε αυτό το επάγγελμα. Θα πάω στην ερώτηση, γιατί με έμαθε να είμαι σκληρό. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε με τη Βούλα την εκπομπή με ένα σχόλιο για τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, που φαίνεται να ηγείται τώρα. Πώ να το πω. Τέλο πάντων, είναι ο άνθρωπο ο οποίο ανέλαβε να οδηγήσει τον Άριο Πάγο το κόμμα. Έλληνες ή κόμμα Κασιδιάρη, όπως μάθαμε στην Αργό. Θεωρώ ότι επειδή μέσα από μια καθόλου ευχάριστη στιγμή, την πιο δυσάρεστη μπορώ να θυμηθώ εγώ στην ελληνική τηλεοπτική δημοσιογραφία, δικαιώσω περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο να το σχολιάσεις. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, είμαι από τους ανθρώπους που δυστυχώς νομιμοποιούμε από το 12 που έγινε. Η μπουνιά αξί χαστούκι του Κασιδιάρη μέσα σε στούντιο, καλή ώρα, όπως είμαστε τώρα εδώ. Να έχω προσωπικά. Και δεν φοβάμαι να το πω καθόλου. Και πάθος και οργή διατηρούμενη αμύωτη από το 12 μέχρι σήμερα. Και το λέω αυτό για τα παιδιά, γιατί σήμερα είναι 20 που θα κατέβει να ψηφίσει, αγάπη μου. Άμα γυρίσει το ρολόι πίσω 12 χρόνια, ούτε ξέρει ποιος είναι ο Κασιδιάρης. Και μπορεί και να γοητευτεί. Και άμα τον δει και με κουστούμι και γραβάτα, σε κάτι ωραία πλανάκια, εντάξει, ναι. Απαλικάρι να πούμε, ναι. Που ήρθε να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό είναι μία πλευρά. Αυτός όμως είναι μέσα. Δεν έχει ένα γραφείο έξω. Στο δομοκό είναι το γραφείο του, στο κελί. Είναι καταδικασμένος για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να ακούνε και λίγο οι νεότεροι να καταλαβαίνουν. Έχει στα χέρια του ως εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον το αίμα του Φίσα. Για να μην πω και του Λουξμάν και μία σειρά άλλων ανθρώπων. Έχει ξυλοδαρμούς, έχει χιλιαδιό. Τώρα ανάφησε τα δωδεκάθεα και ξαφνικά γύρισε στη δικαιοσύνη. Έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Παράτησε τις συμμορίες που μάζευε από τα νέα τα παιδιά και τα δίνε με μαύρα και τα έβγαζε έξω φράι κόρτς. Να βαράνε και να δέρνουν τον κόσμο και να κυνηγάνε μετανάστες όπου βρεθούν. Είναι μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι είναι, εμφανίζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά εισαγγελέας Φερετζές. Ναι. Εμφανίζεται ψημίθιον. Τι να σου πω, το καρναβάλ της Βενετίας ως εισαγγελέας. Στη σύνταξη, ο άνθρωπος αποφάσισε να πάει με έναν δηλωμένο ναζιστή με τη σβάστικα στο μπράτσο και να του κάνει τον μπροστινό σε εκλογές. Δεν μπορεί όμως να μην έχει κρίση και ο δικαστής με ποιον συνεργάζεται. Έτσι δεν είναι. Εμένα δεν με ανησυχεί το αν έχει κρίση καθόλου. Διότι από όσο ξέρω, μόνο πρόβλημα κρίσης δεν έχει. Mm-hmm. Πανέξυπνος είναι και 400 τάξη τα 75-76 του. Ναι. Γιατί είναι γεννημένος στους 47. Λοιπόν, διάλεξε ένα νέο παιδί για να το εκπροσωπήσει ως πρόεδρος. Να του διορθώσει και το καταστατικό, μπας και ξεπεράσει και τον καινούριο νόμο και μπει και κατέβει στις εκλογές. Αυτό θέλει πολύ βαριά προσοχή για όσους μας ακούνε. Μάλιστα. Όταν εμφανίζεται ένας εισαγγελέας, σε άκουσα στην αρχή της εκπομπής. Λίγο πριν βγω από το σπίτι, σας άκουσα.
Και είχατε πολύ μεγάλο δίκιο. Και μετά τον Ρουπαγιώτη που είχατε εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι έχουμε κάποιον καταδικασμένο με κόσμο που βγήκε να πανηγυρίσει την οριστικοποίηση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό, αν θυμάστε καλά, με σούσεις της πανδημίας και την ίδια ώρα μέσα από τα σπλάχνα της δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι κανένα τυχαίο σόι, Καλαβριτινή είναι. Εκεί που είναι Ναζί, δεν άφησαν κολυμπηθρόξυλο. Θερήσανε ζωές. Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των Ναζί στα Καλάβρητα. Πώς γίνεται από τα Καλάβρητα να σου προκύψει αυτό, θα μου πεις, η μάνα μου και η γιαγιά μου λέγανε από Ρόδο βγαίνει εγκάθι και από εγκάθι βγαίνει Ρόδο. Είναι το ιδεολογικό στίγμα αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πιστέψουμε ότι ένας εισαγγελέας σε αυτόν τον τόπο βγαίνει να κάνει το πλυντήριο του Κασιδιάρη. Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ωραία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δεν είναι καθαρά τα χέρια και το σαπούνι με το οποίο πλένονται οι Ναζί 9,5 στις 10, για να μην πω 10 στις 10, είναι φτιαγμένο από ανθρώπινη σάρκα, όπως το κάνανε σαπούνι και καίγανε τον κόσμο στα κρεματόρια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν αλλάζει ο ναζισμός. Δεν εξυγχρονίζεται. Δεν μπλένεται. Προσοχή. Θα πάτε να μην ξεπληθεί κιόλας. Άκλαυτη. Κύριε Συρίγο, λοιπόν, έχουμε εισαγγελία Φερετζέ. Να διευθυνήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή έχω κυβερνητική ιδιότητα, είναι λάθος να σχολιάσω κάτι το οποίο θα κριθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου. Να πω όμως κάτι που είπε η κυρία Κανέλη. Είναι αρχηγό αεροπαγή και είναι. Δημοκρατία έχουμε. Ναι, οτιδήποτε πω μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εκείνο που μπορώ να πω όμως και να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία Κανέλη, είναι ότι δεν μιλάμε για κάποιους οι οποίοι είναι ακροδεξιοί. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι απόγονοι των Ναζί, δηλαδή οι ιδεολογικοί απόγονοι των Ναζί. Και η χώρα τους είχε κατακτητές αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορείς να το ξεπεράσεις λέγοντας έχουν κάποια ιδεολογική ταυτότητα. Είναι οι άνθρωποι που έσφαξαν την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ βασικό και ας το έχουμε υπόψη μας. Πάντως στην τροπολογία δεν υπήρχε ιδεολογικό φίλτρο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, όχι. Όχι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Προσέξτε. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Και ούτε μπορεί, ούτε πρέπει. Εμείς την καταψηφίσαμε. Μην μπερδεύετε αυτά που είπα. Όχι, όχι, δεν τα μπερδεύετε. Με την τροπολογία. Προς Θεού και να μην υπάρξει. Άλλο θέλω να πω. Ότι είναι Ναζί δεν φτάνει. Εγώ αναφέρθηκα στη Χρυσή Αυγή. Σε σχέση με την ιδεολογική της καταβολή, από εκεί και πέρα η διάταξη που έχει περάσει αναφέρεται σε καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό και προσδιορίζει ποιοι δεν επιτρέπεται να κατέβουν, αναφέροντας τους υποψηφίους, τη δικούσα επιτροπή, αλλά και εκείνους που είναι η πραγματική ηγεσία. Αυτό εναπόκειται στον Άριο Πάγο να αποφασίσει τι ακριβώς. Μία κουβέντα μόνο σας παρακαλώ, μία κουβέντα για να μην φύγουμε από το θέμα και δεν θα το στερήσω. Δεν θα το στερήσω καθόλου. Μία επισήμανση εδώ και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω τρομακτική εμπιστοσύνη και εγώ και το κόμμα μου στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτή την τάση να ανεβαίνει η ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ελλάδα μας θα είναι εξαίρεση. Και ο λαός της θα είναι εξαίρεση. Και δεν θα τους ξαναμπάσει. Απευθύνθηκα σε αυτούς που δεν ξέρουν, σε αυτούς που είναι αφελείς, σε αυτούς που θα παρασυρθούν και σε αυτούς που θα ακούσουν το εισαγγελέας και θα πούνε πω. Ας σκεφτούν μόνο ότι αυτός ο τύπος κατέβηκε λέγοντας ότι το κόμμα του ξεκινάει με το θέλω να είναι εισαγγελέα. Ποιος είναι αυτός, μωρέ, που θα έρθει να καθαρίσει όλη την Ελλάδα ως εισαγγελέα. Κυρία, να θυμηθούμε όμως ότι ένας εισαγγελέας, μάλλον που έκανε την εισαγγελική πρόταση, αγαπητή Λιάννα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τα ίδια πράγματα είπε. Να θυμηθούμε τι είχε πει. Άρα, εντάξει, δεν είναι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Δεν την εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη έτσι όπως λειτουργεί, με αυτά τα χαρακτηριστικά που φέρουν κάποια δικαστική λειτουργή. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Και ίσως είναι καιρός. Κάποτε μιλούσαμε, ήταν να μιλήσουμε για αποχουντοποίηση και του δικαστικού σώματος. Εδώ βλέπουμε για μία απόλυτη οικογενοκρατία, αν δει κανείς και το γενεαλογικό δέντρο του συγκεκριμένου. Δεν υπάρχει όρκη ευθύνη. Μπορεί ένας από αυτούς να μην είναι καθόλου. Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω λίγο για το πώς είναι δομημένο το δικαστικό σύστημα με την οικογενοκρατία, με το συντηρητισμό, με τα παραθρησκευτικά, τα παραδικαστικά συστήματα. Απλά δώσε μου την ευκαιρία να το πω για τους τηλεθεατές. Αλλά να πω λίγο. Και να δούμε λίγο τις πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν το 19 μέσα εκλογές, δηλαδή πολιτικά, εδώ είναι όντως εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, είχε καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Χρυσή Αυγή και είχε μείνει εκτός Βουλής.
Αργότερα ήρθε και η καταδίκη από ένα δικαστήριο για την απόφαση του οποίου ανακουφίστηκε μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Θυμόσαστε εκείνη τη συγκέντρωση που είχε γίνει τον Οκτώβριο. Και η άβρα της αστυνομίας της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη προσπάθησε να διαλύσει ένα κλήθος που δεν έκανε τίποτα από το να χαίρεται. Και φτάνουμε σήμερα να έχουν δημιουργηθεί οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες για να λέμε ότι ο Κασιδιάρης, ας ξεκινήσουμε από αυτό, έχει φτιάξει ένα μόρφωμα μέσα από την φυλακή. Που μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στην περιοχή στην οποία είμαι εγώ και από την οποία προέρχομαι, έχει πολύ μεγάλο πέρασμα στην ελληνική νεολαία, πρέπει να μας προβληματίζει, και ένα νόμο που ήρθε από αυτή την κυβέρνηση όχι να επιλύσει το ζήτημα, αλλά να κάνει τα στραβά μάτια και στην ακροδεξιά, αλλά και στο ναζιστικό μόρφωμα. Και εδώ είναι η διαφορά του δικού μου κόμματος σε σχέση και με την απόσταση που πήρε μη ψηφίζοντας, αλλά και τη θέση που είχε. Ξεκαθαρίζοντας ότι έπρεπε να γίνει ειδική αναφορά σε ναζιστικά μορφώματα και ναζιστικά κόμματα. Γιατί, αγαπητή Λιάνα, όταν ήταν μέσα στη Βουλή, πάντως δεν ίσχυσε πάντα αυτό για το κόμμα αφέθηκε, του. Όλο αυτό που αφέθηκε στην κρίση της δικαιοσύνης και σε μια ρευστή προσέγγιση που στην ουσία οδηγεί σε έναν ιστορικό αναθεωρητισμό, τι ναζισμός, τι κομμουνισμός, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό είναι ισοπαίδωση των πάντων. Είναι το ίδιο επικίνδυνο αυτό να λες, όπως είναι το επικίνδυνο να λες ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Δεν είναι δικαιοσύνη που σταματάει τον φασισμό. Ο λαός είναι που σταματάει τον φασισμό. Εφανέστατο λαός είναι. Σε κάθε γωνία, σε κάθε πεζοδρόμιο, σε κάθε δουλειά, σε κάθε επάγγελμα. Αυτό λέμε, αλλά πρέπει να δούμε και πώς κάποιοι δάσκαλοι, για παράδειγμα, μέσα στη Βουλή, λειτουργούν ως ιστορικοί αναθεωρητές λέγοντας για την πολιτική μυθολογία του Πολυτεχνείου και ότι ο λαός είσαι άδικη αυτή τη στιγμή απέναντι στην πραγματικότητα. Γιατί ήμουν στη Βουλή και έχω ακούσει. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Συρίγο. Χρυσής Αυγής δεν βλάπτουν, δεν πειράζει άμα πρόκειται να περάσει κάτι. Και το έχω ακούσει από σιριζέικα στόματα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν υπήρχε και μία. Κυρίες μου. Αλλά ήσουν παρούσα στη Βουλή όταν έκανε την αναφορά αυτή. Συνεχίστε, παρακαλώ. Είναι πολύ πιο βασικό από αυτά που είπε η κυρία Βιέρη, το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς η κυρία Βιέρη αγνοεί παντελώς πώς γίνονται οι εξετάσεις για το δικαστικό σώμα. Είναι εξαιρετικά αυστηρές. Νομικός είναι, δεν ξέρω αν δεν ξέρω. Εγώ λέω για τις εξετάσεις. Ναι. Τον ακούω για οικογενειοκρατία στο δικαστικό σώμα την ώρα που ξέρουμε πώς γίνονται οι εξετάσεις. Και για το πανεπιστήμιο. Θέλει να μιλήσουμε και για το πανεπιστήμιο, για την οικογενειοκρατία και για τα φοιτητά. Μην μπερδεύεις τώρα με το άλλο. Δεν απαγορεύεται κάποιος αδερφός δικαστή να γίνει. Λέω ως μια κοινωνική πραγματικότητα. Κυρία Βιέρη, μην συγχύζεστε. Όχι, δεν συγχύζομαι. Απλά νόμιζα για το πώς γίνονται εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και πώς δίνουν εξετάσεις πανεπιστημίων. Και το να έχουμε τόσο ισοπεδωτικούς χαρακτηρισμούς για το δικαστικό σώμα μου θυμίζει σχόλια τα οποία έχουν ακουστεί από το κόμμα της κυρίας Αυγέρη περί αρμών εξουσίας, πώς πρέπει να διώξουμε, να βάλουμε αυτομάτως 800 καινούριους δικαστές και να διώξουμε τους παλιούς και τέτοια πράγματα. Η δικαιοσύνη είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας μας και να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε για δικαστές. Εγώ, κύριε Συρίγο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αλλά δεν μου είπατε για τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Συγγνώμη λίγο, γιατί σε αυτό. Κάνω ότι δεν άκουσε ο κύριος. Γιατί συμφωνώ με τη Λιάνα ότι την απάντηση τη δίνουν οι λαοί, όπως την απάντηση την έδωσε ο λαός. Αν μας επιτρέπετε να κάνουμε και μια ερώτηση. Ο δικαστής που κατεβαίνει μπροστινό του Κασιδιάρη έχει κάθε δικαίωμα να θέλει. Θέλει να είναι ναζί. Το πρόβλημά μου δεν είναι τι θέλει αυτός. Το πρόβλημα είναι τι θα του επιτρέψουμε εμείς. Κοντολογείς πολύ απλά, σας το λέω. Σε 48 μέρες, Γιώργος, τι θα του επιτρέψουμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχω ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει μία συζήτηση στο πολιτικό σύστημα και την ακούω και από επίσημα χείλη συνταγματολόγων, καθηγητών του συνταγματικού δικαίου, που λένε ότι η ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε και από το ΠΑΣΟΚ για να αποτραπεί η είσοδος εγκληματικών οργανώσεων από την κάθοδο στις εκλογές. Γιατί ακριβώς, πολιτικών κομμάτων, ακριβώς, δεν είναι τόσο στέρεη και μπορεί ξαφνικά να δούμε το κόμμα Κασιδιάρη, έχει τρύπες. Θα το διαπιστώσουμε από το τι θα πει ο Άριος Πάγος. Ναι, αλλά γιατί ξεκινάμε με μία εικασία ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό και τελικά να δούμε τον Κασιδιάρη στη Βουλή. Μα είναι λάθος να φωτογραφίζουμε ιδεολογίες. Σημασία είναι να τον ψηφίσει ο κόσμος, παιδάκι μου. Ο κόσμος έχει δείξει ότι τον ψηφίζει. Όχι. Τους πέταξε έξω ο κόσμος από τη Βουλή. Μπορεί να τους ξαναπετάξει. Και με μανδύα και χωρίς. Τους έβαλε, δεν χρειάζεται καθοδήγηση ο κόσμος.
το μυαλό του ανοιχτό να έχει με την πραγματικότητα. Ότι οι Ναζί είναι εδώ. Να τους βλέπει δίπλα του. Να ξέρει ποιοι είναι. Να μην τους κρύβει το σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πει ο Άριος Πάγος. Ναι. Είναι λάθος να προτρέχουμε τι θα πούμε τώρα. Απαντώντας δε στην κυρία Βιέρ για το προσωπικό σχόλιο εις βάρος ναι. Να πω το εξής. Οι μυθολογίες είναι μια πραγματικότητα μέσα σε κάθε κοινωνία. Πολλές φορές πρέπει να αναμετρηθούμε με τους μύθους που εμείς οι ίδιοι στείνουμε. Το γεγονός του Πολυτεχνείου ως ιστορικό γεγονός έχει καταγραφεί. Η χρήση του εκ των υστέρων είναι εκείνη η οποία κρίνεται διαρκώς. Από ποιους, κύριε. Διαρκώς. Σας βλέπω να αλλάζετε τη γραμμή σε σχέση με αυτό που είχατε από πει και επιμένατε. Κυρία Βιέρη, προφανώς δεν ήσασταν μέσα στη Βουλή ή δεν καταλάβατε. Σας καλούσαν όπως και ήταν ο κύριος Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα που σας είπε ντροπή σας. Δεν επικαλούμε τη φράση του δικού μου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Προφανώς δεν καταλάβατε τι είπα εκείνη την μέρα. Είχατε απέναντί σας όλη την αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ. Εκείνη τη μέρα είχαν σηκωθεί όλα τα έδρα να το Βιέρη, όταν δείγουμε καταστατικούς μύθους της μεταπολιτευτικής... Επικαλούμε τη λέξη ντροπή που σας είπε ο κύριος Παφίλης. Για να μην πω ότι σας είπε ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Κουρλέτης, στο δικό μου κόμμα. Θέλετε να σας θυμίσω τι ανακοίνωση έβγαλε ο σύνδεσμος εξοριστέντων και φυλακιστέντων την περίοδο της Χούντας. Και δεν το ανακαλέσατε. Συνεχίστε. Γιατί είστε σε αυτή τη γραμμή του ιστορικού αναθεωρητισμού. Συνεχίστε, κύριε. Αυτό είναι. Αυτό διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό θέλετε να περάσετε στους νέους ανθρώπους. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ιστορικό αναθεωρητισμό. Τώρα μην το συζητάμε. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο τον άλλο. Αν δεν συνεχίσουμε παραλληλματικά έτσι, ας πούμε τώρα σε κάτι πιο σοβαρό. Δεν σας χαρακτήρισα. Κυρία Βιέρη, σας παρακαλώ πολύ. Μην βάζετε ψυχιατρικούς όρους στη συζήτηση. Εγώ υποτιμώ προσωπικά με τον Κασιδιάρη. Μην βάζετε τέτοια. Παρακαλώ να καλέσετε. Έχετε μια τάση. Κυρία Βιέρη, έχετε μια τάση να μιλάτε ταυτοχρόνως με τον άλλον. Δεν σας διέκοψα, σας άκουσα με απόλυτο σεβασμό. Νομίζω ότι κάνουμε έναν διάλογο και επειδή δεν είναι διάλογο, είναι μονόλογο δικό σα. Όχι τώρα, αλλά εγώ πάντως δεν σας χαρακτήρισα παραλληλ. Θέλετε να βάλουμε μια μεγάλο τελεία και να αλλάξουμε λίγο θέμα για να πέσουν και οι τόνοι. Είχαμε χθες την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, είδαμε όσα έγιναν, σχολιάστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λίγο θεατρινισμός, λίγο κομπάρση, λίγο εθελοντές. Εγώ θέλω να πάω στο θέμα του ακαταδίωκτου, κύριε Συρίγο. Γιατί χρειαζόταν για την επιτροπή που θα βγάλει ένα πόρισμα να έχει το ακαταδίωκτο? Να βάλουμε και την ερώτηση, αν χρειαζόταν και η ίδια η επιτροπή. Καλά, αυτό ναι, είναι εκ των όνων κάνει. Έχουμε στην προκειμένη περίπτωση μία μαύρη τρύπα, η οποία έχει δημιουργηθεί στη διάρκεια δεκαετιών. Και καλούμαστε να δούμε. Να βάλουμε το δάχτυλό μας επί των τύπων των ύλων. Πρέπει να τα δούμε χωρίς φόβο όλα αυτά τα πράγματα. Να δούμε την πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε διαμορφώσει εμείς όλοι στη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Και οφείλουμε να δώσουμε σε αυτούς που θα διστάσουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με αληθινούς όρους για το τι συμβαίνει και όχι να σκεπάζουν και να κουκουλώνουν πράγματα. Άρα χρειαζόταν αυτή η επιτροπή. Το ακαταδίωκτο γιατί χρειαζόταν? Επαναλαμβάνω, πρέπει να μιλήσεις με αλήθεια για το τι έχει συμβεί. Διότι γιατί θα πιάσεις. Αν δεν πιάνεις, προστατεύεσαι, δεν θα μιλήσει με αλήθεια. Θα σας πω κάτι. Θα θυμίζω τον κύριο Γεωργίου. Τον θυμάσαι τον κύριο Γεωργίου? Δεν θυμάμαι, ωραία. Ο κύριος Γεωργίου την αλήθεια είπε κάποια στιγμή. Ακόμη τρέχει στα δικαστήρια. Η πραγματικότητα είναι ο κύριος Γεωργίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ξαναγύρισε και συνεχίζει να τρέχει στα δικαστήρια. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Ποιος τον πήγε στα δικαστήρια, τον κύριο Γεωργίου? Ξεκίνησε με προσφυγή δύο μελών της στατιστικής υπηρεσίας, η οποία συμμετείχε τότε, και στη συνέχεια με διαρκείς προσφυγές της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά της αποφάσεως. Μάλιστα. Κυρία Βιέρη, το ακαταδίωκτο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φορά που αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται ζορισμένη για πολύ σκληρές ιστορίες. Για παράδειγμα, το τι έγινε στην πανδημία και με τη διαχείρισή της από αυτή την κυβέρνηση. Προσφέρει στο ακαταδίωκτο. Ή στο να ξελασπώνει αυτούς που έχουν ευθύνες και για τους όσους είχαν εμπλακεί και στα τραπεζιτικά ζητήματα. Το ίδιο κάνει και τώρα. Βέβαια, εδώ όμως, ακριβώς επειδή είναι και πολύ ζεστό και πολύ νοπό ακόμα το αίμα, νομίζω ότι προκαλεί και το περιδικαίο αίσθημα των ανθρώπων που λένε ότι θέλουμε δικαιοσύνη. Και κάθε άλλο παρά δείχνει ότι μάλλον. Δείχνει ότι και δεν είναι και δεν δείχνει δίκαιη αυτή η κυβέρνηση με αυτήν την επιλογή. Προστατεύει, δεν ξέρω από ποιον, τα μέλη αυτής της επιτροπής, ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνουμε
ότι δεν προστατεύει ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είναι απόλυτα απροστάτευτο και στην ουσία συνέβαλε με την δική της μαρτυρία, για να ξεδιαλύνει ένα, όχι ένα σκάνδαλο, ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος ενός παιδιού, που δεν ξέρουμε ακόμη και τι προεκτάσεις έχει και ποιοι καλύπτονται, ποιοι συγκαλύπτονται πίσω από όλα αυτά. Και αντί να παράσχει η προστασία σε αυτό το παιδί, βλέπετε τι γίνεται. Βγαίνει η ελληνική αστυνομία ως εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης και τι μας λέει, ότι δεν ζητήθηκε η προστασία της από την ίδια την ανήλικη. Μιλάμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή άκουγα τον κύριο Λίτρα σήμερα, αλλά και τις άλλες συνηγόρους της 12χρονης, τα επεισόδια που καταγγέλθηκαν, αυτό ήταν το τέταρτο. Δηλαδή υπήρξε εκφοβισμός στο παιδί στην αρχή με κάποιες πέτρες που σπάσανε τα παράθυρα. Πώς αρχίσανε, μάται κανείς. Εννοείται με την υφυπουργό. Αυτό δεν λέτε. Όταν αποκαλύφθηκε σε ποιο σχολείο πάει και πού είναι. Και στα χαρτιά. Και θέλω να πιστέψω, αλήθεια. Το λέω, δεν είμαι κακοήθεια. Και τα χαρτιά που έδωσε λέγανε. Από αφέλεια το πράγμα. Θέλω να πιστέψω ότι είναι lapsus linguae. Αλλά προσέξτε τώρα, δεν είναι το μόνο παιδί το οποίο μένει απροστάτευτο έλεος. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει με αυτό το παιδί. Είναι ένα κομμάτι από όλη αυτή την ιστορία, από όλο αυτό τον οχετό. Όταν μιλάτε λοιπόν για καταδίωκτο και σήμερα μας ακούει κάποιος να λέμε εδώ, ότι έχουμε το ακαταδίωκτο. Έχουν ακαταδίωκτο οι τραπεζίτες. Έχουν ακαταδίωκτο οι παιδίτες. Έχουν οι τροϊκάνοι και όλα τα τέτοια. Και όταν μιλάμε και για δικαιοσύνη παντού που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Εσχατιά, όταν η χώρα θα μείνει πανί με πανί από τα τραστ και τα συμφέροντα τα ξένα, στα οποία τα έχουμε χωρίσει επί των ημερών σας έγινε, μέχρι το 99 χρόνια από σήμερα, δεν ξέρω πώς έχουν περάσει, πολύ λίγα έχουν περάσει. Αν φτάσουμε να μας τα ζητήσουν πίσω, σας θυμίζω ότι θα πάμε με Βρετανικό δίκαιο και θα πάμε και σε δικαστήρια Λουξεμβούργου. Η χώρα λοιπόν, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη παντού, εννοούμε Λουξεμβουριάνικη, εννοούμε και Βρετανική. Εννοούμε και Ευρωπαϊκή και ό,τι άλλο θέλετε. Το Βρετανικό δίκαιο όμως δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ όμως, αδίκως το καταλογίζετε στο δεν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τελειώνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με το μνημόνιο. Όχι. Το ακαταδίωκτο λοιπόν έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια παντού. Το κάνουν όλοι. Όλοι όμως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το δείτε, σε όλους τους θεσμούς μπορεί να παίρνονται αποφάσεις αυρόχης ποσή. Ούτως ή άλλως ζούμε σε έναν κόσμο που λέγανε ψέματα από τα πυρηνικά του και τα χημικά όπλα του Σαντάμ Χουσέιν, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο για να ξεκινήσουν πολέμους. Δεν υπήρχε κανένας καθίσει στο σκαμνί. Εδώ ο Κοντζάν Τραμπ μπήκε μέσα στο κοινοβούλιο με νεκρούς και με κάτι με κέρατα, κάτι φασιστοειδή της Αμερικής, και τώρα τον πάνε για τον πλήρωσε ή δεν πλήρωσε μία αμοιβόμενη γυναίκα για τις σεξουαλικές της υπηρεσίες. Δηλαδή, δουλευόμαστε. Το καταδίωκτο έχει πάρα πολλές μορφές. Δεν είναι θα διωχθεί, όχι, ή δεν θα διωχθεί. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν ήμουν εκεί, για το τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι δικαιοσύνη παντού, κύριε Χουδαλάκη και κυρία Κυριακή. Κάνουμε... Και νομίζω μπορεί να το διακρίνει ο κόσμος. Δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε ανάλυση και σύγκριση μάλιστα των προγραμμάτων προστασίας, πιθανότατα την Πέμπτη, για να είμαστε κι εμείς διαβασμένοι και προετοιμασμένοι. Πάντως το θέμα, επειδή το συζητήσαμε και πρέπει να πω εχθές, όταν μάθαμε για την επίθεση στην 12χρονη, ξεκινήσαμε την εκπομπή από αυτό, παρότι και οι δύο πολιτικά όντα. Και η 12χρονη και... ζητάει όμως να βγει η μάνα της από τη φυλακή, γιατί δεν βγαίνει. Άλλοι και άλλοι έχουν βγει. Θέλω να μου επιτρέψεις... 400 χρόνια έφαγε, παιδιά, ο άλλος και είναι έξω στα 12. Να μου επιτρέψεις, Λιάννα, 400 χρόνια για τους βιασμούς. Και περιμένουμε να μην χτυπήσουν το παιδάκι. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό και βεβαίως ο ίδιος κρίνει πώς θα απαντήσει. Γιατί εδώ, εκτός από την επίθεση, εκτός από τη διαπίστωση ότι το παιδί ήταν αφύλακτο, σήμερα μάθαμε ότι ζήτησε να προβεί και σε νέα κατάρτιση για να μιλήσει και για άλλους. Και αναρωτιέμαι για ένα φοβερό πράγμα, δεν βρίσκω τη λέξη να το χαρακτηρίσω. Σοκαρίστηκε όλη η Ελλάδα. Ενεπλάξαν πρόσωπα, χαρακτηρίστηκαν πολιτικά, μάθαμε αυτά, τα πάντα όλα. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί. Αυτό από εκεί πέρα είναι θέμα του ανακριτή. Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι το θέμα της προστασίας του παιδιού. Το τι θα αποφασίσει το παιδί να πει στον ανακριτή και πόσο ο ανακριτής θα μπορέσει να πάρει τη σωστή πληροφόρηση είναι θέμα και του ανακριτή και του παιδιού. Ωραία. Από εκεί πέρα πρέπει να παρέχεται η προστασία στο παιδί για να αισθάνεται ελεύθερο να πει πραγματικά τι έχει συμβεί.
από τη στιγμή που έχουμε και αυτές τις απειλές, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αστυνομική φύλαξη. Από όσο έχω παρακολουθήσει την κατάσταση, έχω αντιληφθεί ότι δεν είχε γίνει γνωστή, δεν είχαν γίνει γνωστές αυτές οι απειλές. Αυτό κατάλαβα. Από εκεί πέρα, αν είχε ενημερωθεί η αστυνομία ότι έχουν υπάρξει απειλές για επιβάσεις. Άκουσα τον κύριο Λίτρα, ναι, πάντως να το λέει. Οι δικηγόροι τα κοινοποιούσαν. Άκουσα και εγώ ότι έχουν υπάρξει κι άλλες απειλές, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είχε πληροφορηθεί η αστυνομία την ύπαρξη των απειλών για αυτόν τον πρόβλημα. Όντως, αυτό δηλαδή δεν υπήρχε ενημέρωση αστυνομία. Σημαίνει, κύριε Κουδελάκη και κυρία Κεχαγιά, ότι το παιδί δεν ήταν από μια κοινωνική επίβλεψη. Και ότι το παιδί ήταν αφημένο στη μοίρα του με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν και τις δικές τους αδυναμίες, βιοποριστικές, κοινωνικές. Αν δηλαδή περίμενε κάποιος να πάρει, δηλαδή το παιδί, αυτό που κανονικά θα έπρεπε να έχει ένα πέπλο κοινωνικής προστασίας, τηλέφωνο την αστυνομία για να πει ότι κάποιοι έρχονται, κάποιοι τραμπούκοι για να με σκοτώσουν. Ειλικρινά, αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, λοιπόν, είναι και ομολογία της ενδεχομένης ανοχής. Κυρία Βιέρη, για τους κυρίες μου. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ. Και ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας... Να είστε εξαιρετικά καλά. Και να σας παρακαλέσω. Όταν αναφέρεστε σε αυτά τα ναζιστικά πρόσωπα και μορφώματα, να τα δείχνετε με τις πραγματικές τους δράσεις. Όχι με το κουστούμι και γραβάτα που προσωρινά. Όπως μπορούμε... λέμε, κλάνα δεν έχουμε. Ευτυχώς. Δεν το σηκώνει το δέρμα μας με τους κλαρινό γαμπρούς να τους δείξουμε αλλιώς και το ξέρει. Αυτές τις αναφορές. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας, να ευχηθούμε και καλή εκλογική επιτυχία. Με τη Βούλα θα τα πούμε αύριο στις 7 παρά 5. Εσύ παραμένεις εδώ, από μένα καληνύχτα σας. Σε λίγο στο κεντρικό μας δελτίο θα υπάρξει ένα σχόλιο σχετικά με το τελευταίο θέμα με το οποίο συζητούσαμε τώρα.